αλλά και να διεκδικούμε σχέσεις συνεργασίας και συνανάπτυξης με τους γείτονές μας. Σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού που θα εξασφαλίσουν ότι παρόμοιες τραγωδίες δεν θα ξανασυμβούν. Με τον κύριο Πρόεδρο είχαμε την ευκαιρία να προβούμε σε ανασκόπηση των διμερών μας σχέσεων και να ανταλλάξουμε απόψεις για τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μας. Επικεντρωθήκαμε στον οικονομικό τομέα, όπου εκεί υπάρχουν δυνατότητες να προχωρήσουμε πιο γοργά βήματα, ώστε η συνεργασία μας να ανταποκρίνεται στο υψηλό επίπεδο των σχέσεών μας. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήσαμε δυνατότητες συνεργειών σε διακρατικό επίπεδο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Υπογράψαμε επίσης συμφωνία συνεργασίας στους τομείς της υγείας και της ιατρικής μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων, που δίνει νέα όθηση στα σημαντικά υφιστάμενα προγράμματα στον τομέα αυτό. Υπογραμμίσαμε παράλληλα ότι η εκπαίδευση και ο πολιτισμός κατέχουν κεντρική θέση στις μεταξύ μας σχέσεις. Ήδη υλοποιούνται σημαντικές δράσεις και κοινές δραστηριότητες, κυρίως στον τομέα των υποτροφιών και της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε περισσότερο την δυναμική αυτή. Στην κατεύθυνση αυτή ανανεώσαμε σήμερα τη συνεργασία μας, υπογράφοντας δύο εκτελεστικά προγράμματα στον τομέα του πολιτισμού, καθώς και στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας. Με τον πρόεδρο Σαρκισιάν συζητήσαμε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις και τις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στην ευρύτερη γεωγραφική μας περιοχή. Υπογραμμίσαμε στο πλαίσιο αυτό τη σημασία που αποδίδουμε στην εξασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας σε περιφερειακό επίπεδο. Ως προς το Συριακό, εκφράσαμε την πλήρη στήριξή μας στην πρόσφατη συμφωνία κατάπαυση του πυρός. Τονίσαμε την ανάγκη μιας αποτελεσματικής καταπολέμησης της τρομοκρατίας, καθώς και την ανάγκη εξασφάλισης των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη συμφιλίωση στη χώρα. Ο τερματισμός του πολέμου στη Συρία και η αποκατάσταση της ομαλότητας αποτελεί βασικό άξονα και για την αντιμετώπιση του φαινομένου των χωρίς προηγούμενο προσφυγικών ροών από την Συρία προς την Ευρώπη. Ενημέρωσα τον κύριο Πρόεδρο για την τεράστια προσπάθεια που καταβάλει η ελληνική κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός για την υποδοχή χιλιάδων προσφύγων σε καθημερινή βάση, για την προσπάθειά μας ώστε η υποδοχή αυτή να γίνει με τους καλύτερους δυνατούς όρους, ανθρωπιστικούς όρους, και βέβαια ενημερώθηκα για τις αντίστοιχες προσπάθειες της Αρμενίας, η οποία επίσης έχει δεχτεί σημαντικό αριθμό προσφύγων από τη Συρία. Συμφωνήσαμε στην εκτίμηση ότι η προσφυγική κρίση δεν αφορά μόνο κάποιες συγκεκριμένες χώρες, αφορά, θα έλεγα, το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, εξού και απαιτούνται συνεκτικές πολιτικές σε πνεύμα αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της κρίσης αυτής. Τονίσαμε επίσης τη σημασία που έχει η προάσπιση της πολυπολιτισμικότητας και ιδιαίτερα η προστασία θρησκευτικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή, προστασία τους από τον θρησκευτικό εξτρεμισμό και την τρομοκρατία. Οι κοινότητες Αρμενίων και Ελληνοορθοδόξων στην ευρύτερη περιοχή μας έχουν μια λαμπρή ιστορική παρουσία που οφείλουμε να στηρίξουμε ενεργά στις δύσκολες αυτές στιγμές. Συζητήσαμε παράλληλα για τις εξελίξεις σε όλη την παρευξήνια γειτονιά μας. Τονίσαμε την ανάγκη για ειρήνη στην Ουκρανία επί τη βάση των συμφωνιών του Μίνσκ. Υπογραμμίσαμε δε τη σημασία που έχει η εμπέδωση συνθήκων ασφαλείας και σταθερότητας
στην περιοχή του Καυκάσου. Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανα την σημασία εξέβρεσης λύσης στη διένεξη του Ναγκόρνο Καραμπάχ στο πλαίσιο της ομάδας Μίνσκ του ΟΑΣΕ. Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τον πρόεδρο Σαρκισιάν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, όπου υπογραμμίσαμε την ανάγκη εξέβρεσης λύσης δίκαιης και βιώσιμης στο πλαίσιο των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μιας λύσης που θα επιτρέψει στο σύνολο του κυπριακού λαού να συμβιώσει με αίσθημα ασφάλειας χωρίς την κατοχή ξένων στρατευμάτων στο νησί, χωρίς παροχημένα συστήματα εγγυήσεων. Αναφερθήκαμε τέλος στη συνεργασία των χωρών μας στο πλαίσιο διεθνών και περιφερειακών οργανισμών και ιδιαίτερα του Οργανισμού Συνεργασίας Ευξήνου Πόντου. Με την ευκαιρία αυτή εξέφραζα τη στήριξή μας στην ανάπτυξη, περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στην Αρμενία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως δε στον οικονομικό τομέα, καθώς και στον τομέα της κινητικότητας των πολιτών. Θέλω λοιπόν να καλωσορίσω και πάλι τον πρόεδρο της Αρμενίας και να του εκφράσω την πεποίθηση ότι η σημερινή μας συνάντηση, η επίσκεψή του στην Αθήνα, οι συμφωνίες που υπογράψαμε, οι δρόμοι που ανοίξαμε για την εμβάθυνση των σχέσεών μας θα είναι δρόμοι ουσιαστικοί, δρόμοι σύσφιξης της συνεργασίας ανάμεσα σε δύο χώρες, οι λαοί των οποίων διατηρούν δεσμούς φιλίας, αδελφοσύνης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και αιώνες. Και σε αυτόν τον δρόμο θα πορευθούμε το επόμενο διάστημα. Θέλω να πιστεύω, κάνοντας αυτή τη σχέση όχι μόνο μια σχέση με παρελθόν, αλλά και μια σχέση με μέλλον, μια σχέση ουσιαστική για να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις επί τη βάση των κοινών μας αρχών, των κοινών μας αξιών. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προσωπικά προς εσάς, προς τον πρόεδρο κύριο Παυλόπουλο και βεβαίως στον αδελφό ελληνικό λαό για την ιδιαίτερα θερμή υποδοχή. Κάθε φορά που επισκέπτομαι την Ελλάδα, εισπράττω ακριβώς αυτά τα πολύ θερμά αισθήματα. Αναμφίβολα, στη βάση αυτών των αισθημάτων βρίσκεται η φιλία των δύο λαών μας, η δοκιμασμένη μέσα στους αιώνες, που σήμερα παίρνει την μορφή της διακρατικής συνεργασίας. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να επισημάνω ότι με ικανοποίηση διαπιστώσαμε και είχαμε πολύ ανοιχτές και επικοδομητικές συνομιλίες με τους συναδέλφους, τον πρόεδρο κύριο Παυλόπουλο και τον πρωθυπουργό κύριο Τσίπρα. Εξετάσαμε ολόκληρη την ατζέντα των ελληνοαρμενικών σχέσεων και τις προοπτικές της συνεργασίας. Με χαρά σημειώσαμε ότι οι προσεγγίσεις μας τόσο σε διμερές όσο και σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο ή σε σχέση με τα ζητήματα αυτά σε μέγιστο βαθμό συμπίπτουν. Ταυτόχρονα συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να καταβάλουμε ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε πολυμερές για να προσδώσουμε στην συνεργασία μας νέα ποιότητα και δυναμική. Αμοιβαίως υπογραμμίσαμε τα έγγραφα τα οποία υπογράφηκαν που αφορούν την υγεία, την ιατρική, την παιδεία, τον πολιτισμό και την έρευνα και που θα συμβάλλουν στην εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ μας. Συμφωνήσαμε ότι στο πλαίσιο των επαφών μας ο πιο αδύναμος κρίκος είναι οι εμπορικο-οικονομικές σχέσεις, κάτι το οποίο βεβαίως εξαρτάται και από αντικειμενικούς παράγοντες. Είπα λοιπόν στον κύριο Τσίπρα ότι εμείς με μεγάλη προσοχή παρακολουθούμε τις προσπάθειες που καταβάλει η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των τρεχόντων ζητημάτων. Είμαστε
βέβαιοι ότι η χώρα σας θα επιτύχει να υπερπηδήσει όλες τις δυσκολίες. Η Ελλάδα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την οικονομική και πολιτική σταθερότητα και την ευημερία της Ελλάδος. Με ικανοποίηση επίσης σημειώσαμε ότι ο στρατιωτικός τομέας έχει μετατραπεί σε έναν παραδοσιακό τομέα συνεργασίας μεταξύ μας και σήμερα εμείς συνεχίζουμε αυτήν τη συνεργασία. Με την ευκαιρία αυτή εξέφρασα τις ευχαριστίες μου προς την ελληνική κυβέρνηση για το γεγονός ότι σε επί σειράν ετών έχει προσφέρει την βοήθεια για την εκπαίδευση στον στρατιωτικό μας. Τα τελευταία 20 χρόνια πάνω από 200 Αρμένοι αξιωματικοί και οπλίτες εκπαιδεύτηκαν στην Ελλάδα. Τούτο αποτελεί τη βάση ώστε στο μέλλον να σημειωθούν νέες επιτυχίες και στον τομέα αυτό. Και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η ασφάλεια των δύο λαών μας είναι αλληλένδετη. Βεβαίως, η συνεργασία με την Ελλάδα η συνεργασία με την Ελλάδα έχει άμεση σχέση και με τις σχέσεις Αρμενίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εταίρους για την Αρμενία, τόσο ως προς τις μεταρρυθμίσεις που εμείς εφαρμόζουμε, όσο και ως προς τις εμπορικές σχέσεις. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την βοήθεια και την αρρωγή που μας προσφέρετε. Ιδιαίτερως δίνουμε σημασία στην ειρηνική επίλυση του ζητήματος του Ορεινού Καραμπάχ και την ισορροπημένη προσέγγιση στο ζήτημα από πλευράς Ελλάδος και την στήριξη της πρωτοβουλίας της ομάδας του Μίνσκ στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ. Βεβαίως, η διατήρηση και συνέχιση της ελληνοαρμενικής φιλίας έχει ιδιαίτερη θέση η ελληνοαρμενική κοινότητα. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε ότι μετά από την γενοκτονία οι Αρμένοι βρήκαν εδώ μια νέα πατρίδα και μπόρεσαν να δημιουργήσουν και να ζήσουν υπό νέες συνθήκες. Επίσης εκτιμώ ιδιαίτερως την ευράζουσα σε αρχές θέση της Ελλάδος για την αναγνώριση και καταδίκη της γενοκτονίας αλλά και την ποινικοποίηση της άρνησης της γενοκτονίας. Η Ελλάδα ενέκρινε νόμο σχετικά με την ποινικοποίηση του ρατσισμού αφού προηγουμένως είχε αναγνωρίσει την γενοκτονία στο παρελθόν. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει το δρόμο στον παγκόσμιο πολιτισμό. Το 2015, με τον ίδιο τρόπο, το Κοινοβούλιο της Αρμενίας ενέκρινε ψήφισμα με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και των Ασσυρίων. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι το πνεύμα αλληλεγγύης επί αιώνες ένωσε και θα συνεχίσει να ενώνει τους δύο λαούς μας. Αιώνιες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας αποδεικνύονται επίσης και με την έναρξη της έκθεσης στο Μεσαιωνικό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας με θέμα Αρμενία, το πνεύμα του Αραράτ. Είναι ακριβώς φορέας για την διατήρηση και μεταβίβαση του πνεύματος μεταξύ των δύο λαών. Έτσι λοιπόν, θεωρήσαμε επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι αμοιβαίες επισκέψεις και με την ευκαιρία αυτή προσκάλεσα τον κύριο Τσίπρα να επισκεφθεί επισήμως την Αρμενία και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για το γεγονός ότι δέχθηκε την πρόσκληση αυτή και για μία ακόμα φορά εμείς υπογραμμίσαμε το θέμα, υπογραμμίσαμε την ανάγκη να δουλεύουμε για την καλλιέργεια της φιλίας. Πρέπει να συνεισφέρουμε στην διατήρηση της φιλίας και ένας τρόπος, ένας παράγων είναι οι αμοιβαίες επισκέψεις. Για μία ακόμα φορά σας ευχαριστώ για την θερμή σας υποδοχή. Thank you.
Գևորգ Ալթունյան, Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերություն. Κρατική τηλεόραση της Αρμενίας. Ποιες είναι οι απαιτήσεις της Ελλάδος από πλευράς της οικονομικής συνεργασίας, της ευρεσιατικής οικονομικής συνεργασίας και με ποιο τρόπο μπορεί να εξελιχθεί αυτό? Πρέπει να σας πω ότι υποστήριξα θερμά την σύσφιξη, περαιτέρω σύσφιξη και συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρμενίας στην προηγούμενη σύνοδο της Ρήγας, όπου είχαμε την δυνατότητα να κουβεντιάσουμε την ανατολική εταιρική σχέση. Αλλά όπως γνωρίζετε, στηρίζουμε ενεργά και την δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση. Οι απαιτήσεις μας έχουν να κάνουν με την δυνατότητα που το επόμενο διάστημα ανοίγεται μπροστά μας να υπάρχει ενίσχυση των σχέσεων στον τομέα του εμπορίου, της επιχειρηματικότητας, ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, αλλά βεβαίως και στη δυνατότητα της κινητικότητας των πολιτών, δηλαδή να δοθεί η ευκαιρία σε ό,τι αφορά την Αρμενία και τους πολίτες της να έχουν την μέγιστη δυνατή διευκόλυνση στη μετακίνηση των πολιτών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα προσβλέπει ιδιαίτερα στην ενίσχυση των σχέσεων με την Αρμενία. Όπως είπα πιο πριν, έχουμε κοινή πολιτισμική πνευματική παρακαταθήκη, κοινό βηματισμό στους αιώνες, κοινή ιστορία, κοινές αξίες, και αυτό είναι μια εξαιρετική βάση προκειμένου να χτίσουμε και τη σχέση μας στο μέλλον. Υπ' αυτή την έννοια, το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει ένα δόγμα ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής μας δίνει το επόμενο διάστημα τη δυνατότητα να συνεργαστούμε στενά για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων αλλά και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Παράδειγμα, πριν από ένα μήνα βρέθηκα με επίσημη επίσκεψη στο Ιράν. Το Ιράν είναι μια γειτονική χώρα της Αρμενίας που γνωρίζω ότι έχει εξαιρετικές σχέσεις. Συμφωνήσαμε λοιπόν στην ιδέα να διερευνήσουμε το πεδίο μιας τριγωνικής σχέσης ανάμεσα στην Ελλάδα, το Ιράν και την Αρμενία, στο πλαίσιο των τριγωνικών συνεργασιών που με πολύ μεγάλη επιτυχία έχουμε αναπτύξει εμείς εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο. Επίσης, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό το να συντονίσουμε τις ενέργειές μας, τις προσπάθειές μας και για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της εποχής μας που είναι η προσφυγική κρίση. Μπορεί η απόσταση των χωρών μας να είναι μεγάλη, όμως απόσταση σε σχέση με τις αξίες και τους στόχους μας δεν υπάρχει. Μπορούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα εμείς να υπερασπιστούμε αυτές τις κοινές αξίες, τις κοινές αρχές, προκειμένου να παίξουμε ενεργό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή για την προώθηση της ειρηνικής επίλυσης, της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και τον σεβασμό στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Κάτι το οποίο μας αφορά τόσο σε ό,τι αφορά τα ανοιχτά θέματα που υπάρχουν ανάμεσα στην Αρμενία και στο Αζερμπαϊτζάν που βρίσκονται σε διαρκή διπλωματικό διάλογο και διαπραγματεύσεις για το Ορεινό Καραμπάχ, όσο όμως και σε ό,τι αφορά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη δίκαιη και βιώσιμη επίλυση του κυπριακού ζητήματος. Χαίρετε. Κώστας Λασκαράτος από την ΕΡΤ1.
τον πρόεδρο της Αρμενίας να ξεκινήσουμε για το προσφυγικό, ένα μεγάλο θέμα. Η Ελλάδα σηκώνει τις πλάτες της, το μεγαλύτερο βάρος. Πολλές χώρες αρνούνται να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Θέλω να μου πείτε, κύριε πρόεδρε, πώς νομίζετε εσείς ότι θα βρεθεί η πιο κατάλληλη λύση? Και κύριε Πρωθυπουργέ, επειδή λίγες ώρες, λίγα 24 ώρα πριν από την τακτική σύνοδο, είχαμε αυτό το περιστατικό χθες στα σύνορα με τα Σκόπια, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η προσέγγιση της ελληνικής πλευράς, πώς θα χειριστείτε αυτή τη νέα πρόκληση και αν μπορείτε να μας πείτε τι θα κάνουμε αν υπάρχει ζήτημα επανεισδοχής. Αναφέρεστε. Στα σύνορα με τα Σκόπια, χθες είχαμε ένα περιστατικό. Είχατε και μια σύσκεψη στο Μαξίμου για την διαχείριση του ζητήματος. Είναι μια νέα κατάσταση. Θα ξεκινήσει. Η ερώτηση αφορούσε εμένα ή τον Πρωθυπουργό? Και στους δύο. Ωραία λοιπόν. Κατά την άποψή μας, ο καλύτερος δρόμος για την επίλυση του ζητήματος είναι η άρση των αιτίων αυτού του φαινομένου και βεβαίως ο πόλεμος και η αστάθεια στην Μέση Ανατολή είναι η βασική αιτία και κατά κύριο λόγο στη Συρία. Και εμείς ως χώρα με ένα μικρό πληθυσμό, σε σύγκριση με τον πληθυσμό μας, έχουμε δεχθεί έναν αρκετά σημαντικό αριθμό προσφύγων. 17.000 πρόσφυγες έχουν έρθει στην Ελλάδα. Βεβαίως, είναι σχετικός ο όρος πρόσφυγες, διότι οι άνθρωποι αυτοί είναι αρμενικής καταγωγής. Είναι Αρμένοι οι οποίοι έρχονται από τη Συρία και είναι αδέλφια μας που έρχονται στην Αρμενία. Αλλά βεβαίως το θέμα αυτό, ο χαρακτηρισμός αυτός δεν αμβλύνει τα οικονομικά και άλλα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται, το βάρος το οποίο δημιουργείται. Εμείς παρόλα αυτά είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε όλους τους Αρμένιους από την Συρία, εάν αυτοί έχουν αποφασίσει να εγκαταλείψουν απολύτως την χώρα αυτή. Η απόφαση μου όμως είναι ότι η διεθνής κοινότητα από κοινού θα πρέπει να καταβάλει προσπάθεια. Καταρχήν να αρθεί η πραγματική αιτία της αστάθειας. Και δεύτερον, είναι η συμβολή της διεθνούς κοινότητας, η αρρωγή της διεθνούς κοινότητας προς τις χώρες εκείνες οι οποίες έχουν δεχθεί πρόσφυγες, ώστε να επιληθούν τα ζητήματα των προσφύγων. Μου δίνεται την ευκαιρία να αναφερθώ σε ένα κρίσιμο θέμα που αφορά την επικαιρότητα. Θα μου επιτρέψει λοιπόν και ο πρόεδρος Σαρκισιάν να κάνω μια αναφορά που δεν έχει σχέση με όσα συζητήσαμε, αλλά ίσως ευρύτερα έχει σχέση, διότι το προσφυγικό ζήτημα ήταν στην ατζέντα μας και είναι και ένα διεθνές θέμα. Θέλω λοιπόν να πω ότι από την πρώτη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός έχει δώσει από το υστέρημα των δυνατοτήτων, έχουμε δώσει από το υστέρημα των δυνατοτήτων μας προκειμένου να παράσχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες σε χιλιάδες ανθρώπους που ρισκάρουν να χάσουν τη ζωή τους στο Αιγαίο, διωκόμενοι από τις τρομοκρατικές επιθέσεις και τις βόμβες στα σπίτια τους, στις εστίες τους. Ψάχνουν να βρούνε καταφύγιο για μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Η Ελλάδα ανέλαβε στο πλαίσιο αυτό να υλοποιήσει υποχρεώσεις που ξεπερνούσαν τις δυνατότητές της στα πλαίσια των κοινών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα δούλευε μέχρι την προηγούμενη σύνοδο κορυφής, ενώ την επίσημη, δηλαδή μέχρι τα μέσα του Φλεβάρη, πάνω σε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό να φτάσει στο 100% την ταυτοποίηση των προσφύγων και μεταναστών στα νησιά, να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της για περίπου 30.000 θέσεις σε κέντρα υποδοχής στα νησιά και σε κέντρα μετεγκατάσταση στην ενδοχώρα, με δεδομένο όμως ότι ο βαλκανικός δρόμος, όπως είχε αποφασιστεί, θα παρέμενε ανοιχτός.
Εν τω μεταξύ, με μονομερείς ενέργειες απαράδεκτες και καταδικαστές κάποιων κρατών, πέρα και έξω από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο βαλκανικός δρόμος έκλεισε. Και άρα η ελληνική κυβέρνηση βρέθηκε ξαφνικά όχι μπροστά στην ανάγκη να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της ευρωπαϊκές, αλλά μπροστά στην ανάγκη να υλοποιήσει το ανθρωπιστικό καθήκον για έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό εγκλωβισμένων προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική επικράτεια. Και πράγματι, εδώ και 20 περίπου μέρες, επιτελούμε αυτό το καθήκον με αυταπάρνηση. Το σύσσωμος ο κρατικός μηχανισμός, το σύνολο του κρατικού μηχανισμού, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και όλα τα συναρμόδια υπουργεία, όλες αυτές τις μέρες εργάζονται σκληρά για τη δημιουργία διαρκώς καθημερινά καινούριων θέσεων για φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών σε συνθήκες ανθρώπινες. Και πράγματι έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ υψηλό αριθμό δυνατοτήτων που ξεπερνάει κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, τόσο του βαλκανικού διαδρόμου, όσο και άλλες χώρες πρώτης υποδοχής, γειτονικές χώρες. Κάντε μια σύγκριση με όσο έχει καταφέρει η Ελλάδα σε συνθήκες οικονομικής στενότητας και σε όσα υποσχέθηκαν και δεν έχουν υλοποιήσει οι γειτονικές χώρες. Εν τούτης, το πρόβλημα της εισόρευσης προσφύγων και μεταναστών στα βόρεια σύνορά μας, στα κλειστά βόρεια σύνορά μας, δημιουργεί συνθήκες εντυνόμενης ανθρωπιστικής κρίσης πέρα και έξω από το πλαίσιο της δικής μας ευθύνης. Διότι από την πρώτη στιγμή, σε συνεννόηση με την ΥΠΑΤΗ αρμοστία αλλά και τους εταίρους μας στην Ευρώπη, αποφασίσαμε από κοινού να μην δημιουργήσουμε χώρους υποδοχής στην συνοριακή μεθόριο, ακριβώς διότι δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα πόλο έλξης για δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες, γνωρίζοντας ότι τα σύνορα έχουν κλείσει. Δεν θέλουμε να μετατρέψουμε ένα διεθνές πρόβλημα και ευρωπαϊκό πρόβλημα σε διασυνοριακό πρόβλημα ανάμεσα στην Ελλάδα και τα Σκόπια. Αυτή θα ήταν μια ανεύθυνη πολιτική επιλογή. Και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή απευθύναμε έκκληση τόσο στους πρόσφυγες όσο και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, προκειμένου οι πρόσφυγες να εγκαταλείψουν τα πρόχειρα καταλήματα της σκηνής στην Μεθόριο, να φύγουν δηλαδή από τις συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης μέσα στη λάσπη και στη βροχή και στο κρύο, αυτοί και οι οικογένειές τους, και να προσέλθουν στα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας, όπου τους παρέχουμε συνθήκες ανθρώπινης φιλοξενίας. Τροφή, ζεστασιά, ρουχισμό. Και θέλω με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους χιλιάδες Έλληνες πολίτες που έχουν κινητοποιηθεί εθελοντικά προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στους πρόσφυγες. Χθες είχαμε ένα απαράδεκτο γεγονός. Την ενθάρρυνση των ανθρώπων αυτών που με δική τους επιλογή, ακριβώς επειδή δέχονται μια διαρκή παραπληροφόρηση, μένουνε για μέρες σε συνθήκες άθλιες στην συνοριακή Μεθόριο. Την ενθάρρυνσή τους από αγνώστους, ενδεχομένως και από ομάδες που έχουν τον τίτλο των εθελοντών, την ενθάρρυνσή τους τόσο να παραμείνουν εκεί, παραπληροφορώντας τους με φυλάδια ότι αν προσέλθουν στα ανοιχτά κέντρα υποδοχής θα συλληφθούν, θα φυλακιστούν και θα απελαθούν, τόσο όμως και την ενθάρρυνσή τους να περπατήσουν μέσα σε αντίξωες συνθήκες με κίνδυνο, ιδίως για τα μικρά παιδιά, να χάσουν τη ζωή τους για να περάσουν τη Μεθόριο και να βρεθούν στην απέναντι πλευρά. Προσωπική μου εκτίμηση και εκτίμηση της κυβέρνησης είναι ότι αυτή η στάση, αυτή η συμπεριφορά είναι μια εγκληματική συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους που αυτή τη στιγμή υφίστανται τεράστια ταλαιπωρία και είναι απροστάτευτοι. Και αυτή η εγκληματική συμπεριφορά πρέπει να σταματήσει. Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση τόσο στους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ιδωμένη να εγκαταλείψουν την επίμονη προσπάθεια να μένουν στην περιοχή, διότι οι μονομερείς ενέργειες χωρών της βαλκανικής διαδρομής δεν έγιναν τυχαία. Και η εκτίμησή μας είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί που έκλεισαν τον δρόμο να τον ξανανοίξουν.
Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση να βρεθούν στα κέντρα υποδοχής που η ελληνική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει για αυτούς, σε ανθρώπινες συνθήκες, και από εκεί και πέρα να δουλέψουμε όλοι μαζί για την επιτάχυνση της διαδικασίας της νόμιμης μετάβασής τους στην Ευρώπη, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου επιθυμούν να πάνε, μέσα από την επιτάχυνση της διαδικασίας της μετεγκατάστασης, του relocation. Και ταυτόχρονα απευθύνουμε έκκληση σε μη κυβερνικές οργανώσεις να ελέγξουν αυτή την μετάδοση της παραπληροφόρησης και να σταματήσει αυτό το παιχνίδι με ανθρώπινες ζωές. Με ανθρώπους απροστάτευτους και κατατρεγμένους δεν μπορεί να παίζουμε. Αυτή είναι μια εγκληματική συμπεριφορά που πρέπει άμεσα να σταματήσει. Και η έκκληση αυτή απευθύνεται κυρίως προς την ύπατη αρμοστία και σε διεθνείς οργανώσεις, διότι εδώ υπάρχει ευθύνη η οποία πρέπει να καταλογιστεί. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή τον έλεγχο της πληροφόρησης να τον έχουν παραοργανώσεις με τον μανδύα των μη κυβερνητικών οργανώσεων που κατευθύνουν τους ανθρώπους αυτούς σε συνθήκες περαιτέρω εκμετάλλευσης. Αρκετή εκμετάλλευση έχουν υποστεί. Αυτή η εγκληματική συμπεριφορά πρέπει να σταματήσει. Λοιπόν, Χρήστο, παρακολουθήσαμε...